Καθημερινά Λόγια του Θεού. Πρέπει να θυμάσαι ότι τα εξής λόγια έχουν τώρα υποθεί. Αργότερα θα βιώσεις μεγαλύτερα βάσανα και μεγαλύτερες συμφορές. Η τελείωση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη υπόθεση. Πρέπει κατελάχιστον να έχεις την πίστη του Ιώβ ή ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερη πίστη από ό,τι είχε εκείνος. Θα πρέπει να ξέρεις ότι οι δοκιμασίες στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερες από αυτές του Ιώβ και ότι υπάρχει ακόμη η ανάγκη να υποβληθείς σε μακροχρόνια πέδευση. Είναι αυτό απλό πράγμα? Εάν δεν μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδό σου, αν υστερεί σε αντιληπτική ικανότητα και αν γνωρίζεις πολύ λίγα, τότε εκείνη την ώρα δεν θα έχεις καμία μαρτυρία και ανταυτού θα γίνεις περίγελος, ένα παιχνιδάκι του σατανά. Εάν δεν μπορέσεις να διατηρήσεις τώρα τα οράματα, τότε δεν θα έχεις κανένα θεμέλιο και στο μέλλον θα απορριφθείς. Δεν είναι εύκολο να βαδίσεις σε κανένα τμήμα του μονοπατιού. Γι' αυτό δεν πρέπει να το πάρεις αυτό ελαφρά την καρδία. Ζήγησε προσεκτικά τα πράγματα τώρα και κάνε τις προετοιμασίες ώστε να μπορέσεις να διαβείς ορθά το τελευταίο τμήμα αυτού του μονοπατιού. Αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να βαδίσει κανείς στο μέλλον. Αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να βαδίσουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αφήσεις αυτή τη γνώση να πάει στο βρόντο. Μην νομίζεις ότι όλα αυτά που σου λέω είναι χαμένος κόπος. Θα έρθει η μέρα που θα τα χρησιμοποιήσεις όλα καταλήλως. Τα λόγια μου δεν μπορούν να εκφέρονται μάταια. Τώρα είναι η ώρα να εξοπλιστείς. Τώρα είναι η ώρα να προετοιμάσεις το δρόμο για το μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμάσεις το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να βαδίσεις αργότερα. Θα πρέπει να προβληματίζεσαι και να ανησυχείς για το πώς θα μπορέσεις να μείνεις ακλόνητος στο μέλλον και να προετοιμαστείς καλά για το μελλοντικό σου μονοπάτι. Μην είσαι άπλιστος και τεμπέλης. Πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις όλα όσα χρειάζεσαι. Σου παρέχω τα πάντα για να μπορέσεις να καταλάβεις. Έχετε δει με τα ίδια σας τα μάτια ότι μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια έχω πει τόσα πολλά πράγματα και έχω κάνει τόσο μεγάλο έργο. Ο ένας από τους λόγους που εργάζομαι κατά αυτόν τον τρόπο είναι επειδή οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές ελλείψεις και ο άλλος είναι επειδή ο χρόνος είναι λιγοστός. Δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Φαντάζεσαι ότι οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να επιτύχουν τέλεια εσωτερική διάβγεια προτού μπορέσουν να γίνουν μάρτυρες και να χρησιμοποιηθούν. Αυτό όμως δεν θα καθυστερούσε πολύ? Επομένως, για πόσον καιρό θα πρέπει να σε συνοδεύω? Αν θα ήθελες να σε συνοδεύω μέχρι να γεράσω και να ασπρίσουν τα μαλλιά μου, αυτό θα ήταν αδύνατον. Με την υποβολή σε μεγαλύτερα βάσανα, θα επιτευχθεί γνήσια κατανόηση μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα στάδια του έργου. Μόλις κατανοήσεις απόλυτα τα οράματα της σημερινής συναναστροφής και αποκτήσεις αληθινό ανάστημα, τότε, σε όποιες κακουχίες και αν υποβληθείς στο μέλλον, αυτές δεν θα σε καταβάλουν και θα μπορέσεις να τις αντέξεις. Όταν θα έχω ολοκληρώσει αυτό το τελευταίο βήμα του έργου και θα έχω εκφέρει τα τελευταία λόγια, τότε οι άνθρωποι στο μέλλον θα πρέπει να διαβούν το δικό τους μονοπάτι. Έτσι θα εκπληρωθούν τα λόγια που υπόθηκαν παλαιότερα. Το Άγιο Πνεύμα έχει μια αποστολή για τον καθένα και έχει έργο που πρέπει να επιτελέσει στον καθένα. Στο μέλλον, όλοι θα βαδίζουν στο μονοπάτι που θα πρέπει να βαδίζουν, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορεί να φροντίζει τους άλλους όταν υποβάλλεται σε βάσανα? Καθένας έχει τη δική του ταλαιπωρία
και καθένας έχει το δικό του ανάστημα. Κανένας δεν έχει το ίδιο ανάστημα με κάποιον άλλον. Οι σύζυγοι δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν τις συζύγους τους και οι γονείς δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Κανείς δεν θα μπορεί να φροντίσει κανέναν άλλον. Δεν θα είναι όπως τώρα, που η αμοιβαία φροντίδα και υποστήριξη είναι ακόμη εφικτές. Τότε θα είναι ο καιρός που θα εκτεθεί κάθε τύπος ανθρώπου. Δηλαδή, όταν ο Θεός πατάξει τους ποιμένες, τα πρόβατα του ποιμνίου θα διασκορπιστούν και τότε δεν θα έχετε κανέναν αληθινό αρχηγό. Οι άνθρωποι θα διαιρεθούν. Δεν θα είναι όπως τώρα που μπορείτε να συναθρίζεστε ως εκκλησίασμα. Στο μέλλον, εκείνοι που δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο. Οι σύζυγοι θα πουλήσουν τις γυναίκες τους και οι γυναίκες θα πουλήσουν τους σύζυγους τους. Τα παιδιά θα πουλήσουν τους γονείς τους και οι γονείς θα καταδιώξουν τα παιδιά τους. Η ανθρώπινη καρδιά είναι τελείως ακατάληπτη. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να κρατήσει αυτά που έχει και να βαδίσει σωστά στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού. Επί του παρόντος, δεν το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα. Είστε όλοι κοντόφθαλμοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βιώσεις επιτυχώς αυτό το βήμα του έργου.